Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν ή υπήρχαν στελέχη ή υπάρχουν και σήμερα τα οποία συμπαθούσαν τους χουντικούς και ασπάζονται την εντός πάλι εισαγωγικών ιδεολογία των πραξικοπηματιών, των χουντικών. Πιστεύω να υπήρχαν. Ναι. Θέλω να από πω, την εποχή εκείνη. Γιατί λοιπόν να γίνεται κατά τη γνώμη σας αυτή η αντιπαράθεση ή αποπροσανατολιστική σχετικά με τα θέματα αυτά, όταν το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χριστογιάννη, και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν στελέχοι, κάποιοι παλιά έγιναν και υπουργοί, οι οποίοι επανάσταση την ανέβαζαν και την κατέβαζαν τη Χούντα και ποτέ δεν έκαναν τον κόπο να αποκηρύξουν τους χουντικούς και τους πραξικοπηματίες. Θέλω να πω λοιπόν, υπάρχει κανένας λόγος, κατά τη γνώμη του Χριστογιάννη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι που έρχεται σε επαφή στην εκλογική του περιφέρεια με τους πολίτες και που βιώνει τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, κάποιος λόγος να οι κόντρες αυτές μεταξύ ημών και ημών να φτάνουν στα ύψη? Κοιτάξτε, στην σημερινή περίοδο που ζούμε, πραγματικά οι κόντρες δεν αφορούν κανέναν μας. Η χώρα μας έχει ανάγκη από την ηρεμία, έχει την ανάγκη να κυβερνηθεί. Αλλά βλέπετε καθημερινά ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει τον πύχη, πάντα τον. Να ανεβάζει τον πύχη, δηλαδή τη αντιπαράθεση και με τη Νέα Δημοκρατία και με τη συγκυβέρνηση. Και με το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί έχουν πλέον. Δεν σας αποκάλεσε όμως χουντικούς, όχι, όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν ασχετά, εσείς, αν έχετε υπουργούς που προέρχονται από εκεί. Ακούστε κάτι, τώρα εσείς βάζετε το ίδιο το χουντικό. Θέλω να πω, δηλαδή. Το βάζετε στην ίδια μοίρα με τον τρομοκράτη ή το αυτό. Εντάξει, εκεί την εποχή η Χούντα, θα πούμε, ήταν η επανάσταση. Μια επανάσταση. Αλλά δεν είναι τώρα, μην το θεωρούμε ότι είναι το ίδιο ακριβώς. Επανάσταση ήταν η Χούντα. Η Χούντα δηλαδή δεν σκότωσε κόσμο, δεν έστειλε στα ξερονήσια. Δηλαδή είναι πιο αγαθή πλευρά, πιο καλή πλευρά η Χούντα από ότι η τρομοκρατία, κατά τη γνώμη σας. Εντάξει, εγώ ήμουν μικρό στην περίοδο, αλλά να σα πω κάτι. Καλά, και ο μακαριστός Χριστόδουλος αυτό έλεγε. Διάβαζα και το Πανεπιστήμιο. Αλλά και εγώ ήμουνα. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε. Πιτσιρικάκι, 5 χρονών, 3 χρονών. Εκεί την εποχή στην η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αλλά όλοι έχουμε διαβάσει, όλοι έχουν ιδιώματα. Όχι, ήταν χουντική και την εποχή. Αλλά όμως. Φοβισμένοι. Όχι, εντάξει, ήταν φοβισμένοι. το λέτε εσείς. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν φοβισμένοι. Ο ένας κίνδυνος είναι ανύπαρκτος και άλλος υπαρκτός. Αλλά εκείνο αυτό που θέλω να τονίσω περισσότερο. Σήμερα συζητάμε συνέχεια για την τρομοκρατία. Και η τρομοκρατία είναι και αυτό που σήμερα γίνεται με το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή το να τρομοκρατεί τον πολίτη, τον κόσμο, συνέχεια να έχει την ιδέα πάντα. Αυτό που θέλει να παρουσιάσει το ΣΥΡΙΖΑ με τις εκλογές, θέλουμε εκλογές σήμερα. Μην μιλάτε μεταξύ σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Να φύγει η κακή κυβέρνηση, να φύγει η κακή Νέα Δημοκρατία, το κακό ΠΑΣΟΚ που έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Πάντως, κύριε Χριστογιάννη, να σας πω κάτι. Έχω να πω πολλά και για την κυρία Γεωργοβασίλη. Αλλά όχι, όχι, ακούστε με εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 40 χρόνια. Εγώ είμαι 27 χρόνια στη δημοσιογραφία. 26-27 χρόνια. Δεν θα πω τα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης, θα πω τα 26-27 χρόνια της δημοσιογραφίας. Ακούω το ΠΑΣΟΚ να σας κατηγορεί ότι είστε κακή η κυβέρνηση, ότι πρέπει να φύγετε, ότι πρέπει να πέσετε, ότι πρέπει το ένα, ότι πρέπει το άλλο, και εσάς να κατηγορείτε ακριβώς για τους ίδιους λόγους το ΠΑΣΟΚ. Τη δεκαετία του 80 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90, Χούντα σας έλεγε το Μητσοτάκη το ΠΑΣΟΚ, Χούντα λέγατε το Παπανδρέου εσείς. Και διερωτώ με και απορώ. Δεν αντιληφθήκαμε ότι έχουν αλλάξει. Τι περιμένετε από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από όποιο, κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να σας φέρνει λουλούδια? Όχι, όχι, έχουν αλλάξει οι καιροί. Άλλες εποχές ήταν εκείνες. Θα έλεγα ότι είναι χειρότεροι καιροί τώρα. Έχουν αλλάξει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Δικαιολογούν. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε σε. Ποιοξής χαρακτηρισμούς είμαστε σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή η χώρα προσπαθεί και αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Να κρατήσει τη χώρα στα πόδια της. Αυτό όμως το υποδίδουν και καθημερινά η αντιπολίτευση, και ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν καταλάβαν τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα μας για μια ενδεχόμενη έξοδο από την Ευρωζώνη και από το ευρώ, γιατί δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Και εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ το δικό μου, τον εαυτό μου που είμαι 55 χρονών, ή το γιο μου αύριο μεθαύριο έξω από την ευρωπαϊκή προοπτική. Διότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε εποχές 50 χρόνια, 60 χρόνια πίσω.